Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τη συμπεριφορά της μπαταρίας του Redmi Note 10 Pro. Ο τρόπος που θα το κάνουμε είναι, πρώτα θα ξεκινήσω με μία ώρα gaming σερί, σε full graphics φυσικά και στην πλήρη ένταση της οθόνης και του ήχου. Μετά θα προχωρήσουμε σε μία ώρα εγγραφής βίντεο 4K για να δούμε αν ανεβάζει θερμοκρασία και γενικότερα, ρε παιδί μου, πώς συμπεριφέρεται και η μπαταρία αλλά και το κινητό από μόνο του, γιατί πολλά από αυτά, ξέρετε, πάτε να τραβήξετε ένα 4K βίντεο και βλέπετε ότι ανεβάζει υπερβολικά τη θερμοκρασία και δεν σας αφήνει να τραβήξετε πάρα πολύ ώρα. Έπειτα θα αφήσω το κινητό να παίξει σε full screen και full φωτεινότητα και ήχο ένα βίντεο για μια ώρα στο YouTube π.χ. σε full high definition. Μέσα σε αυτό το σύντομο βίντεο θα δούμε πώς συμπεριφέρεται η μπαταρία και πόση ώρα θα πάρουμε οθόνη και στο τέλος θα αδειάσω εντελώς την μπαταρία, θα την πάω 0% και θα την βάλω στο φορτιστή αυτόν που έχει η Xiaomi που μας δίνει στο κουτί, που είναι ένας ταχυφορτιστής, να δούμε πόση ώρα θα πάρει να πάει από 0% στο 100%. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για όσους από εσάς δεν έχετε δει το βίντεο κριτικής που έχω κάνει για το Redmi Note 10 Pro, θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή, να πω ότι η μπαταρία του είναι 5020 mAh, αρκετά μεγάλη, οπότε θα πάω στις ρυθμίσεις. Βλέπουμε εδώ πέρα μας έχει τον χρόνο που απομένει, 99%, ήδη έχει χάσει το 1%, μας λέει γύρω στις 43 ώρες και μας έχει και δύο επιλογές. Η πρώτη είναι εξοικονόμηση μπαταρίας και η δεύτερη είναι εξαιρετική εξοικονόμηση. Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο? Καταρχάς βλέπετε ότι όταν την επιλέγω οι ώρες που απομένουν αυξάνονται και ουσιαστικά σκοτώνει διάφορες λειτουργίες που τρέχουν στο background ώστε να κάνει την μπαταρία να διαρκήσει περισσότερο και εάν πατήσεις εξαιρετική εξοικονόμηση μπαταρίας θα σου βγάλει ένα μήνυμα και θα σου δώσει, ξέρω εγώ, 400 ώρες. Αλλά το κινητό έχει γίνει το κινητό σου ένα 3310, δεν έχει τίποτα από εφαρμογές. Βλέπετε, η φωτεινότητα της οθόνης έπεσε το ελάχιστο και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι κλήσεις, μηνύματα και να δεις τις επαφές σου. Τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να μπεις ούτε στο ίντερνετ, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αν θες να βγεις, πατάς εδώ πάνω και απενεργοποιείται αυτή η super duper εξοικονόμηση. Το πρώτο πράγμα που σας είπα που θα κάνουμε, τώρα επαναφέρεται το κινητό σιγά σιγά, είναι να παίξουμε για μια ώρα PUBG σε full γραφικά, πλήρη φωτεινότητα της οθόνης, για να δούμε τι θα συμβεί και όσον αφορά τη θερμοκρασία του κινητού, αν θα ανέβει κτλ. Θα δούμε και τα FPS, αλλά πιο πολύ θα δούμε την κατανάλωση της μπαταρίας που θα γίνει. Θα βγάλω το αυτόματο και θα το βάλω στο full σε χειροκίνητη ρύθμιση, οπότε η φωτεινότητα της οθόνης θα μείνει όπως έχει, δεν θα αλλάξει καθόλου. Μιας και είμαστε στο PUBG, θέλω να σας δείξω και ένα πάνελ που έχει εδώ πέρα για παιχνίδια. Όπως βλέπετε πάνω εδώ πέρα μας δείχνει τα FPS, τώρα εδώ πέρα γράφει 60, CPU το πόσο το χρησιμοποιεί και το GPU πάλι δίπλα. Από εκεί πέρα. Μας έχει διάφορες επιλογές εδώ πέρα που μπορούμε να κάνουμε. Άρα μας έχει εδώ πέρα, μπορούμε να κάνουμε πλοήγηση σε διάφορες εφαρμογές χωρίς να βγούμε από το παιχνίδι. Μπορούμε να βάλουμε όποια θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε και να ανοίξουμε ένα μίνι παράθυρο με το οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ό,τι θέλουμε βασικά, αλλά κυρίως σε κάποιο browser και να ψάξουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να τον βάλουμε όπου θέλουμε ή να τον εξαφανίσουμε και πάλι. Μπορούμε να κάνουμε λήψη screenshot, εδώ πέρα, είναι αυτό εδώ. Οκ. Έγινε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε εγγραφή της οθόνης και όπως βλέπετε από εδώ, πατώντας το, εμφανίζει και άλλες επιλογές. Αυτό εδώ πέρα είναι η παύση των αναδυόμενων εφαρμογών. Δεν θα μου έρχονται ειδοποιήσεις, τα notification από οποιαδήποτε εφαρμογή. Δεν θα μου έρχεται ούτε κάποια κλίση. Έχει και εδώ πέρα αυτό εδώ, έχει πλάκα αυτό. Ένα voice changer είναι στην ουσία. Κάτσε να το δοκιμάσουμε. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Εντάξει, είναι υψηλό τέτοιο, αλλά άμα δεν θέλεις να ακούει ο άλλος τη φωνή σου, έχει πλάκα. Το αίμα αυτό είναι, αλλάζει στην ουσία τα χρώματα, την αντίθεση και όλα αυτά, για να το βάλεις όπως θέλεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ το παιχνίδι τώρα, δεν θα το κάνω γραφή συνέχεια. Θα παίξω για ακριβώς μία ώρα, για να δούμε πόσο θα πάει η μπαταρία. Έπαιξα λοιπόν για μία ολόκληρη ώρα
Τρία ματσάκια ήταν και σε τρία κέρδισε επειδή ήταν εναντίον στα μποτάκια. Πάντως μια ώρα ήτανε, full γραφικά, full ήχος και φωτεινότητα. Η συσκευή δεν ανέβασε καθόλου θερμοκρασία και η μπαταρία από 98% που ήταν στην αρχή πήγε στο 84%. Άρα έχασε μόλις 14% από τη συνολική της ενέργεια. Το δεύτερο που σας είπα ήταν το βίντεο. Θα έβαζα την κάμερα του κινητού να τραβήξει 4K ανάλυσης βίντεο για μία ώρα σερί για να δω πρώτον εάν θα ανέβαζε καθόλου θερμοκρασία και πόσο μπαταρία θα κατανάλωνε. Έβαλα σε ένα τρυποδάκι την κάμερα μπροστά από τον γάτο, τον Φέντε. Η μάνα μου τον λέει Φρέντο. Και το άφησα για μία ώρα. Τι έμαθα? Αρκετά. Λοιπόν, η μία ώρα πέρασε. Κάτσε να έρθω από εδώ. Η γάτα δεν κινήθηκε καν. Έκατσε εκεί πέρα, έχει αράξει, δεν ξέρω, κάτι εβδομάδες νομίζω, χωρίς να κουνηθεί. Έχω λαβράκι. Έχω λαβράκι για το Note 10 Pro και καταρχάς να πω ότι μια ώρα περίπου έκανα την εγγραφή, όπως σας είπα. Η μπαταρία από 84% που ξεκινήσαμε έχει πέσει στο 62%. Όχι και άσχημα, πολύ καλό, αλλά αυτό που ανακάλυψα, το αρνητικό, είναι ότι βάζοντας την κάμερα να τραβάει 4K, δεν τραβάει 8. Πάντως υπάρχουν κινητά που τραβάνε 8K, όπως το S21 Ultra που είχα δοκιμάσει πριν λίγους μήνες. Όσον αφορά το Redmi Note 10, όταν θα το βάλεις 4K και θα πατήσεις το REC, μετά από 8 λεπτά θα σβήσει. Δεν έχει να κάνει με το ότι ανεβάζει θερμοκρασία, γιατί το έπιασα έτσι από πίσω εδώ. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να είναι ο επεξεργαστής. Δεν έκαιγε, ήταν μια χαρά η θερμοκρασία του. Ούτε είχε κάποια ρύθμιση του τύπου να τα κάνει κλιπάκια, να τα τεμαχίζει δηλαδή, λόγω του να μην γίνονται τεράστια τα αρχεία. Κάθε 8 λεπτά σταματάει. Οπότε, άμα θες να πας να τραβήξεις 4K βίντεο, κάποια συναυλία, λέμε τώρα. Συναυλία θα ξαναδούμε το 2050, αλλά λέμε. Δεν θα μπορείς να το κάνεις. Το οποίο είναι, πιστεύω, ξενέρα, γιατί μ' αρέσει να βάζω το τρυποδάκι και να κινηματογραφώ κάτι. Αλλά μπορείς να το κάνεις. Τι έγινε εδώ? Α, όχι, νόμιζα το γρατζούνισα. Οπότε μετά κατέβασα την ανάλυση στα 1080 και το έβαλα να τραβήξει για 40 λεπτά περίπου. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ούτε σε θέμα να ανεβάσει θερμοκρασία, ούτε να ξεκινήσει και να κάνει, ρε παιδί μου, stop από μόνο του. Στο 4K όμως υπάρχει αυτή η ξενέρα. Δεν είναι ότι τα τεμαχίζει ενώ συνεχίζει να γράφει, κάνει stop από μόνο του. Οπότε άμα το αφήσεις κάπου να γράφει για συνέχεια και φύγεις, την μπάτσες, γιατί μετά από 8 λεπτά βγαίνει εκτός λειτουργίας. Εγώ το παίρνω ως δυσλειτουργία αυτό, γιατί τουλάχιστον έπρεπε να συνημερώσει και να σου λέει ότι φίλε, ξέρεις κάτι, θα τραβήξω 8 λεπτά και μετά θα σταματήσω από μόνος μου, like, για κάποιο λόγο. Δεν γίνεται αυτό, είναι δυσλειτουργία. Αυτό που μας έμεινε τώρα είναι να αφήσω το κινητό να παίζει ένα podcast, ξέρω εγώ, στο YouTube και να δούμε μετά από μία ώρα πόσο πολύ μπαταρία θα χάσει και γενικότερα αν θα ανεβάσει θερμοκρασία. Πάμε. Λοιπόν, η ώρα είναι ακριβώς 7 και 1. Η μπαταρία είναι στο 61%. Βάζω τουλάχιστον 2 για μια ώρα το προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε τον Λουδοβίκο των Ονογιών και ξεκινάμε. Έλα, δώσε με ένα λεπτό να σου πω κάτι. Να κάνεις πάντα αυτό που σου αρέσει χωρίς να την πειράζει μόνο. Και να κουβηθείς. Άρα από 62% μέσα σε 50 περίπου λεπτά δεν τράβηξα παραπάνω, γιατί η μπαταρία της GoPro πέθανε κατά τη διάρκεια της τελευταίας λήψης. Περίπου 10% έχασε η μπαταρία, μια χαρά. Ο γάτος δεν σηκώθηκε καθόλου, εννοείται. Μωρή, πόσες σπόρες θα κάθεσαι εδώ. Και το τελευταίο πράγμα που έμεινε είναι να σας δείξω πόση ώρα θα κάνει να φορτίσει η μπαταρία από 0 έως 100%. Αν κοιτάς το Note 10 Pro, σίγουρα πρέπει να τσεκάρεις και το F3 που έχω φέρει, το Poco. Εκείνο είναι ένας πραγματικός δεινόσαυρος. Αλλά και για το Redmi Note 10 Pro έχω κάνει ένα άλλο βίντεο κριτικής. Τσέκαρε το και αυτό, κάνε εγγραφή για να δεις και το αναλυτικό review και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!